Ρεάν, έχει ζήσει Αγγελέα, πάρα πολλά πράγματα στην καριέρα σου. Σαν ποδοσφαιριστή, μπορεί να μα πει αν αυτή είναι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει που αντιμετωπίζει σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου πλέον? Σίγουρα, νομίζω η πρόκληση να αναλαμβάνει την πιο δύσκολη στιγμή τη ιστορία τη ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει κάτι αυτή τη στιγμή. Το μόνο που έχει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσουμε τα παιδιά που είμαστε μαζί να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Και οι τρεις ήρθαμε για αυτόν τον σκοπό, να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Και όλοι μαζί να προχωρήσουμε ώστε να μπορέσει η ομάδα να σώσει τη χρονιά. Και από εκεί πέρα βλέπουμε τι μπορεί να γίνει. Τι ήταν αυτό που μέτρησε περισσότερο για σένα χθες βράδυ για να πάρεις την απόφαση να αναλάβεις αυτή την ευθύνη? Η πίστη μου στα παιδιά και που μπορούν να καταφέρουν, νομίζω ότι αδικούνται από τη θέση που βρίσκεται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που σας είπα και πριν, το τι έχει γίνει στο παρελθόν, το αφήνουμε πίσω. Κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Να μπορέσουμε λίγο να αναστρέψουμε το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό στην ομάδα. Αν καταφέρουμε και πάρουμε έστω και 1% παραπάνω από αυτά τα παιδιά, θα είναι κέρδος πιστεύω για την ΑΕΚ. Θεωρείς ότι το σημαντικότερο, το κλειδί που πρέπει να αλλάξεις μέσα είναι η ψυχολογία? Γιατί για τακτική δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα 3 μέρες με το παιχνίδι, 4. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Ό,τι μπορέσουμε να περάσουμε και ό,τι μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτά τα παιδιά, θα είναι κέρδος για την ομάδα. Η πρώτη σου αίσθηση από τα αποδυτήρια ποια είναι? Γιατί υποθέτω ότι δεν έχω μιλήσει ακόμα με τα παιδιά. Θα μιλήσω πρώτα με τα παιδιά και όλοι μαζί πιστεύω ότι ο κοινός στόχος είναι για όλους το ίδιο. Θέλω να μιλήσω με τα παιδιά πρώτα. Να με γνωρίσουν, να τους γνωρίσω και από εκεί πέρα να προχωρήσουν μαζί μέχρι την Κυριακή. Η συζήτησή σου με τον κύριο Λίνεν ήταν επικοδομητική, έβγαλες κάποια συμπεράσματα? Εντάξει, έχουμε μιλήσει με τον κύριο Λίνεν, αλλά δεν είναι της παρούσης νομίζω. Θα τα πούμε μετέπειτα. Ο κόσμος ανησυχεί και πλέον έχει πέσει πάνω σε σένα οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες, η προσμονή. Θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί θα έρθει και στο γήπεδο πάρα πολλοί κόσμος και θα περιμένει πολλά πράγματα από εσάς. Εγώ θα πω αυτό που σας είπα και πριν. Και ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα για τα παιδιά. Μόνο για αυτά τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε την ομάδα από το διέξοδο. Ευχαριστώ.